Τα προβλήματα με τις οθόνες των Galaxy S24 Ultra, ντου στα γραφεία της Huawei, τον Dynamic Island έρχεται και στα iPhone SE, η τιμή του Xiaomi 14 Ultra θα σε σοκάρει, το iPhone 16 Pro Max θα έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία από όλα, όλα αυτά και εννοείται ακόμη περισσότερα juicy νεάκια στο σημερινό επεισόδιο του Tech Show, που το like το κουμπί. Το έχεις διαλύσει πριν κάνεις κλικ για να δεις το βίντεο. Κάτσε, αυτό δεν γίνεται. Ωραία, γίνεται. Γιατί είπαμε. Έτσι κάνουμε εμείς το χωριό μας. Άιντε. Δεν θα έχουμε Xiaomi 14 Pro σε Ευρώπη. Θα αποκαλυφθούν μονάχα τα Xiaomi 14 και το Xiaomi 14 Ultra που μονάχα στο άκουσμα του τα Xiaomi-πέτα μου κλαίνε από χαρά. Ίσως όμως να κλάψουν και όταν ακούσουν τη λυπητερή. Σε λιγάκι, σε λιγάκι. Είδες την Apple να βάζει τιτάνιο στην αμαρχίδα τους. Το ίδιο έκανε και η Samsung. Εντάξει, λίγο πιο φθηνό, αλλά πάλι τιτάνιο. Η Xiaomara τι θα κάνει. Και αυτή θα βάλει τιτάνιο. Κάπως, σε κάποια. Όχι σε όλα. Αν και θα περίμενες ότι και η Xiaomi θα διάλεγε το trend του τιτανίου όπως οι ανταγωνιστές της, σύμφωνα με τις φήμες που έχουμε, θα το παίξει διαφορετικά. Θα έχει έκδοση με αλουμίνιο για το Xiaomi 14. Ultra και ειδική έκδοση με τιτάνιο. Έτσι ώστε, αν θες το Xiaomi 14 Ultra και θες να γλιτώσεις και κάποια χρήματα, να πας για την απλή αλουμίνιο έκδοση, ενώ αν είσαι Xiaomi-πεδο original και θες να ξοδευτείς, πας με την έκδοση του τιτανίου. Μην πάρετε το Apple Vision Pro και να δώσετε τα 3.400 δολάρια. Δεν είναι καιρός για έξοδα. Αυτό σου λέει ο Μάρκος Ζούκεμπερκ του Facebook. Πάρε το Quest που φτιάξαμε εμείς στα 500 δολάρια και τα υπόλοιπα πήγαινε φάτα σε σουβλάκια. Εντάξει, το δεύτερο μέρος ίσως θα το πρόσθεσα εγώ. Αλλά το πρώτο όντως το έχει μπει. Το Quest λοιπόν της Meta είναι πιο value for money, είναι το καλύτερο προϊόν. Αυτόν είπε. Έλα Μάρκο μου, κοίτα. Και εγώ που δεν είμαι μιλαρό παιδό, να μου έδιναν το Quest και το Apple Vision Pro, μάντεψε πόσο γρήγορα θα δάγκωνε να το μιλ. Είπαμε να παιδέψουμε το σπίτι μας ρε φίλε, αλλά και λίγο επαφή με την πραγματικότητα δεν πειράζει. Από ό,τι φαίνεται η Apple με το iMessage και η Microsoft με το Netscape και το Bing την υπηρεσία τους, την έχουν γλιτώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταπατούν κάποιον κανονισμό όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Έτσι αποφασίστηκε. Δυστυχώς. Αν τώρα το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, τότε η Apple θα έπρεπε να έκανε τις αναγκαίες αλλαγές και να άφηνε και ανταγωνιστικές εφαρμογές να χρησιμοποιούν την υπηρεσία του iMessage. Για παράδειγμα, τα Android. Από την άλλη, έχουμε την Microsoft που σου έχει τον Edge προεγκατεστημένο όταν βάζεις τα Windows ή όταν παίρνεις ένα καινούριο laptop PC με Windows. Να μπορούσες εσύ να διαλέξεις απευθείας τον browser που ήθελες να χρησιμοποιείς. Που θα σκεφτείς, όχι ρε Μαρία, αφού μόλις πάρω laptop και PC με Windows, πω και καλά, βάζω το Chrome ή το Firefox ή το Safari. Κοίτα, οι περισσότεροι που βλέπουν Tech Show εννοείται ότι το κάνουν, αλλά ξέρεις πόσοι παραμένουν με τον Edge για παράδειγμα ή με τον Internet Explorer τότε. Ή ξέρεις πόσοι παραμένουν με το iMessage όταν πάρουν iPhone. Βασικά σχεδόν όλοι στο δεύτερο μέρος. Ούτε καν να βάλουν Viber, ούτε καν WhatsApp ή Telegram. Έτσι όμως αφήνεις τις υπηρεσίες να παίζουν μπαλίτσα μόνες τους, μονοπόλιο. Σκέψου λιγάκι όμως πόσοι δεν φεύγουν από το οικοσύστημα της Apple γιατί δεν θέλουν να χάσουν το iMessage και τι τους φέρνουν. Δεν αφήνουν τη Huawei να πάρει ανάσα. Πραγματικά όμως, από τον παν στην Αμερική δεν την αφήνουν να συνεργαστεί μαζί με εταιρείες που θέλει να κάνει, δεν την αφήνουν να βάλει Google Play Services, δεν την αφήνουν να έχουν 5G και τέτοια. Και τώρα πλέον τις κάνουν και ντου! Όντως όμως, μπήκαν στα γραφεία της Huawei στην Γαλλία οικονομικοί εισαγγελείς για να κάνουν έρευνα. Γιατί θα ρωτήσεις τώρα? Γιατί υποπτεύονται ότι η εταιρεία είναι αναμειγμένη με διαφθορά, ευνοκρατία, πράξεις που επιφέρουν την εύνοια ατόμων προς όφελος της. Και τέτοια. Φυσικά όμως, όπως ανάφεραν και από τις δύο μεριές, αυτό δεν σημαίνει κάτι προς το βάρο. Είναι ένας απλός έλεγχος των αρχών για την εταιρεία. Αλλά και πάλι. Πριν τώρα να πάμε στη Samsung και στα επιπλέον προβλήματα με τις οθόνες, αλλά και κάποια χαρμόσυνα, να επανέλθω λίγο στη Xiaomi και στο Xiaomi 14 Ultra συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, ρε Apple, μας έχεις πήδηξει όλους. Πραγματικά. Αφαίρεσες το audio jack και το έκαναν όλοι. Βάζεις τιτάνιο και πάνε να το κάνουν και οι άλλοι. Βγάζεις το ίδιο κινητό σχεδιαστικά εδώ και χρόνια και από ό,τι φαίνεται ακολουθούν και οι άλλοι.
ήταν η Samsung με το S22 Ultra, μετά S23 Ultra και πλέον με το S24 Ultra. Και τώρα από ό,τι φαίνεται έχουμε και τη Xiaomi με το 13 Ultra και το ανερχόμενο 14 Ultra. Τι έγινε ρε παιδιά, απολύσατε τη σχεδιαστική ομάδα? Κάντε κάτι διαφορετικό, όχι απλά να βάζουμε το νεότερο τσεπάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο καλύτερες κάμερες και αυτό είναι το νέο μας κινητό. Και το χειρότερο, δεν φτάνει που είναι το ίδιο σχεδιαστικά κινητό, αλλά κάτσε για αυτό που θα σου πω, γιατί αν σχεδιάζεις να πάρεις το Xiaomi 14 Ultra, θα τσούξει. Πέρσι λοιπόν είχαμε το Xiaomi 13 Ultra, κυκλοφορεί με τιμή τα 1499 ευρώ. Φέτος ετοιμάσου να δώσεις 1699 ευρώ. No, God! No, God, please, no! 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 Πάτε καλά, πάτε καλά. Οκ, καταλαβαίνω, δεν μας αναγκάζει κάποιος να πάρουμε καινούριο κινητό. Αλλά δύο μισούς για να πάρεις την αυαρχίδα. Μα πού είμαστε, Ελβετία? iPhone SE με Dynamic Island. Αυτό λοιπόν που βλέπεις τώρα πάνω στην οθόνη σου, ίσως να είναι το νέο πιο φθηνό να το ονομάσω iPhone που ετοιμάζει η Apple. Αυτό τουλάχιστον μας λέει ο Martin Bu, σχεδιασμός φάση iPhone 5. Με μονή όμως κάμερα στο πίσω μέρος αντιστολή. Όμως μην περιμένεις αυτόν τον νέο iPhone εσύ να το δεις φέτος, αλλά από το 2025 με υγεία. Προβλήματα με την οθόνη του Samsung Galaxy S24 Ultra. Καλά ρε Μαρία, πάλι να επαναλαμβανόμαστε ρε φίλε, αυτά μας τα έχεις πει ήδη. Πώς να σου πω τώρα. Όχι τα προβλήματα που είχαμε με τα μοντά χρώματα. Τα τελικά όντως θα βγάλει ανανέωση η Samsung που θα σε αφήνει να αλλάζεις το vividness σύμφωνα με το τι σου αρέσει. Το είπαν και επίσημα. Νέα προβλήματα λοιπόν με τις οθόνες των Galaxy S24 Ultra. Σύμφωνα λοιπόν με ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στο Reddit, παρατηρούνται κόκκι από pixel που είναι εμφανής όταν έχεις περιεχόμενο σε πιο σκούρο ή γκρι φόντο. Το άσχημο τώρα όμως της υπόθεσης, όπως αναφέρουν πάντα, είναι ότι αυτό δεν φαίνεται να φτιάχνεται με κάποιο software update. Είναι θέμα εισαγωγικά του ίδιου του πάνελ που έχει η οθόνη του Galaxy S24 Ultra. Αν έχει τώρα κάποιος από εσάς Galaxy S24 Ultra, αν το έχει πάρει και έχει το ίδιο θέμα, ας μας το γράψει κάτω στα σχόλια για να το δούμε αν όντως ισχύει ή αν κάποιοι προσπαθούν να μαυρώσουν την Samsung. Μπορεί τώρα τα κορεατόπαιδα μου να άρχισαν να τα χάνουν, να χάνουν την Κίνα από τα πόδια τους με όλα όσα ακούνε για τα Galaxy S24 Ultra, αλλά τα μιλαρόπαιδα μου θα ενθουσιαστούν και θα παρτάρουν αν μάθουν ότι σύμφωνα με φήμες το iPhone 16 Pro Max ίσως να έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε μέγεθος που έχουμε δει ποτέ σε iPhone. Που εννοείται τώρα ότι όλο αυτό σημαίνει ότι θα έχει και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε μπαταρία που έχουμε δει. Βασικά ελπίζουμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις φήμες, πάμε στα 4676 mAh από τα 4422 mAh που είχαμε στο 15 Pro Max που έχουμε βάσει. Σκέψω δηλαδή να είχαν και τα 5000 mAh που έχουμε συνήθως σε Android. Εκεί να έβλεπες τι είχε να γίνει. Κοίτα, πες ό,τι θες για τη μιλαρότερη. Κλειστό λογισμικό και τέτοια, αλλά όντως ξέρει να κάνει την μπαταρία να διαρκεί και από ό,τι θέλετε θα κάνουν και κάτι άλλο. Απλά τσέκαρε λοιπόν αυτό εδώ το βίντεο, να δεις τι θα κάνει η μιλαρό εταιρεία άλλο και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Άντε!